Κεφάλαιον 10 Επίσκεψη της βασιλήσεις Σαβά, Στίχη 1 έως 13 Τα πλούτη του Σολομόντος Στίχη 14 έως 29 Η βασίλισσα της χώρας Σαβά ήκουσε την φήμη του ονόματος του Σολομόντος όπως και τα περί του ονόματος του Κυρίου και ήρθε προς το Σολομώντα για να τον γνωρίσει προσωπικός και να υποβάλει σε αυτόν μερικά ενηγματόδη ερωτήματα. Ήλθεν στην Ιερουσαλήμ με πολύ μεγάλη συνοδείαν, με καμίλους οι ε οποίοι ήσαν φορτωμένε με αρωματικά προϊόντα, με πολλήν χρυσόν και με πολυτίμους λίθους. Παρουσιάστη εις τον Σολομώντα και του είπεν όλα όσα ενηγματόδι είχε εις την διάνοιά τη. Ο Σολομών απήντησε εις όλους τους ενηγματόδις αυτής λόγους. Καμία απορία και ερώτησή τη δεν έμεινε χωρίς απάντηση εκ μέρους του βασιλέως Σολομόντος. Η Σόλας εκείνος απήντησε. Η βασίλισσα της χώρας Σαβά εγνώρισε προσωπικός πλέον όλην την σοφία του Σολομόντος. Είδε δε και τον οίκον τον οποίον αυτός είχε οικοδομήσει είδε την ποικιλία των φαγητών του Σολομόντος, τα κατοικία όπου έμεναν οι δούλοι του, τη συμπεριφορά των υπηρετών του, τα ενδύματά του, του συνοχώρους του και τα ζώα, τα οποία καθημερινώς προσεφέρονται προς ολοκαύτωσην εις τον Κύριον και εξεπλάγει πάρα πολύ. Είπε δε αυτή προς τον βασιλέα Σολομόντα, αληθινή το η μεγάλη φήμη σου, την οποία εγώ ήκουσα εις την χώρα μου, σχετικός με το πρόσωπον σου και ειδικότερα σχετικός με την σοφίαν σου. Τότε δεν επίστευσα εις αυτά τα οποία μου έλεγαν οι άνθρωποι μέχρι ότου ήλθα εδώ και είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ιδού, εκείνα τα οποία μου είχαν είπει δεν είναι ούτε τα μισά από όσα πράγματι υπάρχουν. Συ, με την προσωπική μας γνωριμία μου προσέφερες και με έκανες να καταλάβω ότι τα αγαθά τα ειδικά σου είναι πολύ ανώτερα από όσα είχα ακούσει στην χώρα μου. Ευτυχισμένε είναι οι γυναίκες σου, ευτυχισμένη η δούλοι σου, οι οποίοι παρίστανται πάντοτε ενώπιόν σου, και ακούν καθημερινώς όλην την σοφία σου. Ευλογημένος ας είναι Κύριος ο Θεός σου, ο οποίος εισέ και ευδόκησε να σε εγκαταστήσει εις των θρόνων βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού. Τούτο δε έγινε, διότι ο Θεός αγαπά των Ισραηλιτικών λαών και θέλει να στερεώσει αυτόν εις τους αιώνας των αιώνων. Δια τούτο εγκατέστησε σε βασιλέα εις αυτούς, δια να αποδίδεις εις αυτούς το δίκαιον, όταν αυτοί παρουσιάζονται να κριθούν σχετικώς με τας διαφοράς των. Η βασίλισσα έδωσεν εις το Σολομώντα 120 τάλαντα χρυσίου, πολλά λίαν αρωματόδι ήδη και πολιτίμους λίθους. Ουδέποτε δε άλλοτε δεν προσεφέρθησαν τόσα πολλά αρωματόδι προϊόντα η άλλον βασιλέα, από όσα προσέφερεν η βασίλισσα της χώρας Σαβά εις τον βασιλέα Σολομόντα. Το δεν το οποίον είχε δώσει ο Χιράμ εις τον Σολομόντα, και το οποίον μετέφερεν από σουφύρ χρυσίων, έφερεν επίσης εις τον Σολομώντα πάρα πολλά πολύτιμα ξύλα και πολύτιμους λίθους. Και ο βασιλεύς Σολομών με τα πολύτιμα αυτά ξύλα κατεσκεύασε πελεκιτά υποστηρίγματα δια τον ναών του Κυρίου και δια το βασιλικών ανάκτορων. κατεσκεύασε επίσης μουσικά όργανα, ναύλας και κινήρας δια τους μουσικούς που έψαλον εις των ναών. Τέτοια δε πολύτιμα ξύλα δεν είχαν βγει ποτέ από άλλα σημεία της γης, ούτε και είχαν παρουσιαστεί πουθενά μέχρι τη ημέρας εκείνης. ο βασιλεύς Σολομών έδωσεν εις την βασίλισσαν Σαβά όλα όσα εκείνη θέλησεν, όλα όσα του εζήτησεν, εκτός βέβαια εκείνων τα οποία αυτός οικειοθελώς έδωσε προς αυτήν. Η βασίλισσα επέστρεψε κατόπιν αυτών και ήλθεν στην χώρα της. Αυτή και όλοι οι συνοδεύονται σε αυτήν δούλοι. Ο δε χρυσός, ο οποίος κάθε έτος εισήρχεται εις το ταμείο του Σολομόντος, ή το 666 τάλαντα χρυσού. Εις αυτά δεν συμπεριελαμβάνονται οι φόροι των υποτελών εις αυτών, δηλαδή των εμπόρων και όλων των βασιλέων, των εκτός της χώρας και των διοικητών διαφόρων περιοχών. Από των χρυσών αυτών κατεσκεύασε ο Σολομών 300 δόρατα σφυριλατημένα. Δια κάθε δόρη εχριάστησαν 300 χρυσή σύκλοι. Κατεσκεύασε 300 όπλα από σφυριλατημένων χρυσών. Δια κάθε όπλων απαιτήθησαν τρεις μνέ χρυσού και έδωκε να αυτά ο βασιλεύς να φυλαχθούν στο το οικοδόμημα, το οποίο το «Δάσος του Λιβάνου». Κατεσκεύασε ακόμη ο βασιλεύς ένα μεγάλον θρόνον από ελεφαντοστούν, τον οποίον επεχρήσωσε με καθαρόν χρυσίον. Εις τον θρόνον αυτόν υπήρχον έξ σκαλοπάτια. Εις το μέρος του θρόνου υπήρχον πρωτομέ κεφαλών μόσχων, εκατέρωθεν δε του καθίσματος του θρόνου βραχίονες, για τα χέρια. Υπήρχον δε ακόμη και δύο αγάλματα ορθίων λεόντων, πλησίων των βραχιών αυτών. Εις δε τα εκατέρωθεν άκρα των έξι βαθμίδων, υπήρχον δώδεκα άλλοι λέοντες. Τέτοιος θρόνος δεν υπήρχε και δεν υπήρξε εις κανένα άλλο βασίλειον. Επιπλέον δε όλα τα οικιακά σκεύη του Σολομόντος ήσαν χρυσά και οι λουτήρες ακόμη ήσαν χρυσοί. Όλα τα σκεύη του οικοδομήματος που έλεγε το δάσος Λιβάνου είχαν κατασκευαστεί από εξαίρετων χρυσόν. Άργυρος δεν υπήρχε διότι κατά τα σημέρας του Σολομόντος δεν ελαμβάνεται το καθόλου υπόψη. Το ναυτικό του Σολομόντος μαζί με το ναυτικών του Χιράμ μετέβαινε και της Μεσογείου θαλάσσης εις Θαρσής. Κάθε δε τρία έτη το ναυτικό του Σολομόντος επέστρεφεν από την Θαρσής με χρυσίον, με άργυρον, με πολυτίμους λίθους και με πολύτιμα ξύλα. Αυτή ή το ημέριμνα και η προσεκτική συγκέντρωση και επιλογή ανθρώπων και πραγμάτων την οποία έκαμεν ο βασιλεύς Σολομών δια την ανοικοδόμηση του ναού του Κυρίου, του ειδικού του ανακτόρου, του τείχου της Ιερουσαλήμ, του φρουρίου δια την ειδική περίφραξη του τμήματος εκείνου της Ιερουσαλήμ, που ελέγεται πόλης Δαβίδ, και το κτίσιμον και την οχύρωση της Ασούρ, της Μαγδάλ της Γαζέρ, της Άνω Βεθερών, της Ιεθερμάθ και όλων των πόλεων, όπως επίσης των πολεμικών αρμάτων και των πόλεων που έμεναν οι υπείς. Αυτό ήταν το έργο το οποίο πραγματοποίησε ο Σολομών για την ανοικοδόμηση και οχύρωσιν της Ιερουσαλήμ και των άλλων πόλεων της Υπέθρου, ώστε να μην επέλθει και τα σκυριεύσει ή το εχθρός. Όλους τους κατοίκους της Χαναάν, οι οποίοι δεν ανήκουν στην φυλήν του Ισραήλ, δηλαδή τους Χεταίους, τους Αμοραίους, τους Φερεζέους, τους Χαναναίους, Εβαίους, οι Εβουσαίους Γεργεσαίους και οι οποίοι είχαν εναπομείνει μετά την κατάκτηση της Παλαιστίνης από τους Ισραηλίτας και ζούσαν με τους Ισραηλίτας αυτούς, τους οποίους οι Ισραηλίτε δεν μπόρεσαν να εξολοθρεύσουν, τους υπεχρέωσε ο Σολομών μεταφοράς και αγκαρίας μέχρι τη ημέρα αυτή. Του Ισραηλίτες όμω ο Σολομόν δεν είπε χρέο συνειστιάφτα μεταφορά και αγκαρίας, διότι αυτοί ήταν στρατιώτε ασχολούμενοι με του πολέμου. Ήσαν αυλικοί του, άρχοντες, ανώτεροι αξιωματικοί και αρχηγοί των αρμάτων του και πεί αυτού. με αυτά δε τα έργα του, μάλιστα δε με τον πλούτον και την σοφίαν, εδοξάστη ο Σολομών, περισσότερον από όλους τους βασιλείς της γης. Όλοι δε οι βασιλείς της γης εζητούσαν να είδουν τον Σολομώντα και να ακούσουν την σοφίαν την οποίαν ο Κύριος είχε δώσει εις την διάνοιαν αυτού. προσέφεραν δε ο καθένας από αυτούς κάθε έτος διάφορα δώρα. Σκεύη χρυσά, ηματισμών, στακτίν και άλλα αρώματα, όπως επίσης ύπους και ημιώνους. Ο Σολομών είχε τέσσερα χιλιάδας φορβάδας δια τα πολεμικά του άρματα και δώδεκα χιλιάδας Είχε δε τα φορβάδας αυτάς εις τας πόλεις, όπου υπήρχον τα πολεμικά άρματα, εκτός εκείνων τα οποία είχεν εις την Ιερουσαλήμ. Ο Σολομών ή το εξουσιαστής εις όλους τους βασιλείς ανατολικά από τον ποταμόν Εφράτην, δυτικά μέχρι της χώρας των Φιλιστέων και νοτίως έως τα σύνορα της Αιγύπτου. Ο βασιλεύς Σολομών διέθεσε των χρυσών και των άργυρων εις την Ιερουσαλήμ, εις τόσην αυθονίαν έως εάν ήσαν λύθη. Κατόρθωσεν επίσης ώστε τα ξύλα εκ της κέδρου να είναι τόσο άφθονα όπως εσύ κάμινη πεδιάδα των Φιλιστέων. Έστειλε δε και ηγόραζεν εις την θέκουέ της Παλαιστίνης δια του υπίστου ύπους προερχομένους από την Αίγυπτον τους οποίους έφερον εκεί οι έμποροι του βασιλέως του σιγόραζε δε με ανταλλάγματα. Κάθε πολεμικόν άρμα που έβγαινε από την Αίγυπτον, ηγοράζετο από την Θέκουε αντί εκατόν αργυρών σύκλων. Κάθε δε ύπος αντί πεντίκοντα αργυρών σύκλων. Αυτοί δε οι έμποροι μετέβαινον κατόπιν και μετεπόλουν τα άρματα και τους ύπους, που τους επερίσευσαν εις τους χεταίους βασιλείς και εις τους βασιλείς της Συρίας και εις τους κατοικούντας τα παράλια της Μεσογείου Θαλάσσης. Κεφάλαιον εν δέκατον Πτώσεις του Σολομόντος Στίχη 1 έως 13 μάστιγες κατά αυτού. Στοίχη 14 έως 42 Όμως, ο βασιλεύς Σολομών αγαπούσε τας γυναίκας. Είχε δε ως συζύγους πρώτης σειράς, επτακοσίας ευγενούς καταγωγής, και ως συζύγους δευτέρας σειράς τριακοσίας. Εδέ γυναίκες των ξένων λαών τας οποίας έλαβε ήσαν ηθιγάτηρι του φαραώ ήσαν κόρε μοαβίτισε αμανίτισε όπως επίσης και κόρε από την Συρίαν την Ιδουμέαν από τους Χετέους και τους Αμορέους έτσι δε επίρε γυναίκας από τα έθνη τα ειδωλολατρικά, πράγμα το οποίο είχε απαγορεύσει ο Κύριος εις τους Ισραηλίτας, Λοιπόν, δεν θα συνάψετε με τους ειδωλολατρικούς αυτούς λαούς γάμους, ούτε αυτοί θα νυμφευθούν οι δικά σας γυναίκας, για να μην εκτρέψουν τα σκαρδία σας και ακολουθήσετε την λατρείαν των ειδόλων. Ο Σολομών όμως προσεκολύθηκε η γάπη εν εξαιτίας των γυναικών αυτών, τα έθνη των. Είχε δε ως σύζυγους πρώτη σειράς επτακοσίας πριγκιπίσας και ως σύζυγους δευτέρας σειράς άλλας τριακοσίας. Αυτέ δε και εξέκλειναν την καρδίαν του Σολομόντο από τον δρόμο του Θεού. όταν δε ο Σολομών επροχώρησε εις την ηλικίαν, δεν είχε πλέον την καρδίαν του αγνήν και καθαράν απέναντι του Θεού, όπως ήτο η καρδία του πατρός του Δαβίδ. Διότι εαλόφιλοι γυναίκες εξέκλειναν αυτόν από την λατρείαν του αληθινού Θεού, ώστε να λατρεύει ξένους ειδωλικούς θεούς. Τότε ο Σολομών ανοικοδόμησε εις ένα υψηλόν τόπον ιερών δια των θεών χαμός, είδωλων των Μωαβιτών, δια δε των βασιλέατων εις το των αμονιτών, επίσης δια την Αστάρτην, την Εσχράν και Αποκρουστικήν, Θεότητα των Σιδονίων. τέτοια ειδωλολατρικά θυσιαστήρια νοικοδόμησεν ο Σολομών προς χάριν όλων των αλοφύλων γυναικών του, ε οποίοι και προσέφεραν θυμίαμα και θυσίας εις τους θεούς των. Έτσι δε ο Σολομών διέπραξε την πονηράν αυτήν πράξην ενώπιον του Κυρίου και δεν επορεύθη ενώπιον του Κυρίου κατά το παράδειγμα του Πατρός αυτού Δαβίδ. Δια τούτο και οργίστη ο Κύριος εναντίον του Σολομόντος, επειδή η καρδία του είχε πλέον παρεκκλίνει από τον Κύριον των θεών του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος μάλιστα δύο φράς είχε παρουσιαστεί σε αυτόν και του είχε δώσει ρητήν εντολήν να προσέξει πολύ και κατ' ουδένα λόγων να μη πορευθεί ο πίσω ιδωλολατρικών θεών και λατρεύσει αυτούς, και του επέστησε την προσοχή να τηρήσει όλα όσα ο Κύριος τον είχε διατάξει να κάνει. Έτσι δε, η καρδία του Σολομόντος δεν υπήρξε αγνή και καθαρά απέναντι του Κυρίου, όπως ήταν η καρδία του πατρός αυτού, του Δαβίδ. Είπε δε τότε ο Κύριος προς το Σολομώντα. Επειδή σύ μολονότι έλαβες τόσας μεγάλας δωρεάς εκ μέρους μου, δεν εφύλαξες όμως τα σεντολάς μου και τα προστάγματά μου, τα οποία εγώ σε διέταξα να τηρήσεις, δια τούτο εγώ θα διασπάσω την βασιλεία σου από τα χέρια σου και θα δώσω αυτήν εις τον δούλον σου» αλλά προς χάριν του πατρόν σου Δαβίδ, δεν θα πραγματοποιήσω την απόφασή μου αυτή στα συδικά σου ημέρας. Θα πάρω όμως την βασιλεία σου από τα χέρια του παιδιού σου. Αλλά και από τα χέρια του παιδιού σου δεν θα αφαιρέσω ολόκληρον την βασιλεία. Θα αφήσω εις αυτό μίαν φιλήν και τούτο προς χάριν του δούλου μου Δαβίδ και της πόλεως Ιερουσαλήμ την οποία εγώ έχω εκλέξει ως κατοικίαν μου. Παρεχώρησε όμως ο Κύριος να ηγερθούν προς τη μορίαν του Σολομόντος πειρασμοί και πολέμοι. Τέτοιοι δε πολέμοι ήσαν ο Άδερ ο Ιδουμέος, ο Εστρόμ ο Υιός του Ηλιαδαέ, ο Ισραεμάδ ο οποίος το δούλος του Αδραζάρ βασιλέως Σουβά. Γύρω δε από τον Εσρόμ, ως περιαρχηγόν, συνεκεντρώθησαν αρκετοί άνδρες και δι' αυτόν ο Εσρόμ κατέλαβε την Δαμασκόν. Με ορμητήριον δε τη Δαμασκόν κατέστη μάστιξ και πειρασμός των Ισραηλιτών όλα τα ημέρα κατά τις οποίες βασίλευε ο Σολομών. Αλλά και ο Άδερ ο Ιδουμέος, ο οποίος κατήγετο από βασιλικών γένος της Ιδουμέας, υπήρξεν εξίσου μάστιξ των Ιδραηλιτών. Η ιστορία δε του Άδερ είναι η εξής. Όταν ο Δαβίδ εις κάποιαν εκστρατείαν του εξολόθρεψε τους Ιδουμέους, και ο αρχιστράτηγος του στρατού του, ο Ιουαβ, επορεύθη να θάψει τους νεκρούς, οι Ισραηλίτε εφώνευσαν τότε κάθε άρανα ιδουμέων. Επί έξι μήνας, ο Ιουαβ και ο Ισραηλιτικός στρατός είχαν εγκατασταθεί στην την Ιδουμέαν, μέχρι ότου εφόνευσαν όλα τα αρσενικά των Ιδουμέων. Τότε, ο Άδερ ο οποίος ήταν μικρό παιδί και όλοι οι δουμέοι άνδρες του βασιλικού περιβάλλοντος του πατρός του, οι οποίοι διέφυγαν την Σφαγήν, εδραπέτευσαν και εισήλθαν στην την Αίγυπτον. Εξεκίνησαν άνδρες από την πόλη Μαδιάμ, ήλθαν εις την Φαράν, παρέλαβαν από εκεί και άλλους άνδρας και όλοι μαζί ήλθαν προς τον Φαραώ τον βασιλέα της Αιγύπτου. Ο Άδερ παρουσιάστη ενώπιον του Φαραώ. Ο Φαραώ του παρεχώρησε προσκατικιαν κατοικίαν οίκων και έδωσε εντολή να δίδουν εις αυτόν τροφάς. Ο Άδερ απέκτησε την ιδιαίτεραν στοργήν και ευμένιαν του Φαραώ, ο οποίος και έδωσεν εις αυτόν ως γυναίκα την αδελφήν της συζύγου του, την μεγαλύτεραν αδελφήν της βασιλίσης Θέκε Η αδελφή δε της βασιλίσης Θέκε εγέννησε εις τον άδερ ένα ιόν, τον οποίον ονόμασαν Γάνι Δάθ. Η βασίλισσα Θεκεμίνα διέθρεψε και ανέθρεψε αυτόν εν μέσω των ιών του Φαραώ έτσι δε ο Γανιβάθ ήτο μεταξύ των ιών του Φαραώ όταν ο άδερ έμεινε στην την Αίγυπτον επληροφορήθη ότι είχε να ποθάνει ο Δαβίδ και είχε ταφεί με τους πατέρας του και ότι επίσης είχον αποθάνει ο αρχιστράτηγος της στρατιάς του Δαβίδ, ο Ιωάβ. Είπε δε τότε ο Άδερ εις τον Φαραώ, «Δώσ' μου την άδεια να επανέλθω εις την πατρίδα μου». Ο Φαραώ είπε προς τον Άδερ, «Τι σου λείπει εδώ κοντά μου και συζητήσει να επανέλθεις εις την πατρίδα σου. Ο Άδερ είπε προς Αυτόν, «Σε παρακαλώ, δώσ' μου την άδεια να επιστρέψω». Και πράγματι με την άδεια του Φαραώ, ο Άδερ επέστρεψε εις την πατρίδα του την Ιδουμέαν. Εκεί ανεκηρύχθη βασιλεύς και με τα του παρενοχλούσε συνεχώς τους Ισραηλίτας, ώστε οι Ισραηλίτε βαρέως έφεραν αυτήν την θλίψη. Ο Κύριος παρεχώρησε εν συνεχεία να αναφανεί κι άλλος πειρασμός εις βάρος του Σολομόντος. Αυτός δε ή το οραζόν, ο ιός του Ελιαδαέ, ο Βαραμεθίτης, ο οποίος είχε καταφύγει εις τον αυθέντη του, τον Άδα Δεζέρ, τον βασιλέα της Σουβά. Αυτός επίσης είχε συγκεντρώσει γύρω του άνδρας, τον οποίον έγινε αρχηγός, όταν ο Δαβίδ είχε εξολοθρεύσει τους στρατιώτας του Κυρίου του. Τώρα αυτοί μετέβησαν στην την Δαμασκόν, και ανεκήρυξαν τον Ραζόν ως βασιλέα Τον. Αυτός λοιπόν ο Ραζόν υπήρξε εχθρός των Ισραηλιτών καθ' το διάστημα της ζωής του Σολομόντος. Άλλος τρίτος εχθρός ήτο ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, ο οποίος κατήγεται εκ της από την πόλη Σάριρα. Ήτο δε ιός μιας χήρας γυναικός και δούλος του Σολομώντος. Ήδου δε πώς ήλθαν τα πράγματα, ώστε ο Ιεροβοάμ να σηκώσει χέρια εναντίον του βασιλέου Σολομόντος. Ο βασιλεύς Σολομών ανοικοδόμησε το φρούριον της πόλεως του Δαβίδ, και έκλεισε τον φραγμών που ευρίσκεται το πλησίον αυτής της πόλεως του πατρός του Δαβίδ. Ο άνθρωπος αυτός, ο Ιεροβοάμ, εφάνει στην περίσταση αυτήν ρωμαλαίος και δυνατός. Ο Σολομών είδε τον νεαρόν ότι το ανήρ έργων, και τον διόρισεν επόπτην εις τα σαγκαρίας τας οποίας εξετέλει τότε η φίλη του Ιωσήφ. Συνέβη δε κατά την εποχή εκείνη, ο Ιεροβοάμ εξήλθεν από την Ιερουσαλήμ και το συνήντησε καθοδόν ο προφήτης Αχιά, ο Σιλονίτης, ο οποίος και τον απετράβηξεν από τον δρόμο του. Ο Αχιάδε εφορούσε τότε ένα καινουργέ σημάτιον. Οι δύο μόνοι τον ευρίσκοντο στην την παιδιάδα. Ο Αχιά επήρε το καινούργιο εκείνο ημάτιόν του το οποίο εφορούσε, το έσχισε εις δώδεκα κομμάτια και είπεν είστε η πάρε δια των εαυτών σου ως ειδικά σου δέκα κομμάτια, διότι αυτά λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ θα διασπάσω την βασιλεία από τα χέρια του Σολομόντος και θα δώσω εις σε τον Ιεροβοάμ την αρχηγία των δέκα φυλών. Δύο φυλέ θα μείνουν εις το Σολομόντα και τούτο προσχάριν του δούλου μου Δαβίδ, και της πόλεως Ιερουσαλήμ, την οποία εγώ έχω εκλέξει από όλα τα σφυλά των Ισραηλιτών ως κατοικία μου. Ετιμωρία δε αυτέ θα επέλθουν εναντίον του Σολομόντος, διότι με εγκατέλειπε και προσέφερε θυσίας εις την Αστάρτην, την εσχράν θεάν των Σιδονίων, και εις των ειδωλικών θεών χαμός, και εις τα είδωλα των Μωαβητών, και εις το αποκρουστικόν είδωλον του βασιλέως των Ιων Αμών, και δεν επορεύθη εις τους δρόμους μου, ώστε να εκτελεί το ορθόν ενώπιόν μου, όπως ετήρει αυτό ο Δαβίδ, ο πατήρ του». δεν θα αφαιρέσω όλων το βασιλειόν του από τα χέρια του, αλλά θα αντιταχθώ υπέρ αυτού και θα διατηρήσω αυτόν εις την βασιλείαν του εφόσον χρόνων ζει. Τούτο δε προς χάριν του δούλου μου Δαβίδ, τον οποίον εγώ εξέλεξα ως βασιλέα. Μετά το θάνατόν του όμως θα αφαιρέσω την βασιλείαν από τα χέρια του παιδιού του και θα δώσω εις σε την αρχηγία των δέκα φυλών. Εις δέ τον Υιόν του θα δώσω την αρχηγία των δύο φυλών για να υπάρχει έτσι προς χάριν του δούλου μου Δαβίδ τόπος εις την πόλη Ιερουσαλήμ πάντοτε ενώπιόν μου. Διότι την πόλη αυτήν την Ιερουσαλήμ, εγώ έχω εκλέξει για τον εαυτόν μου. Διαναθέσω και δοξάσω εκεί το όνομά μου. Θα πάρω λοιπόν σε και θα σε εγκαταστήσω ως βασιλέα και θα βασιλεύσεις όπως επιθυμεί η ψυχή σου. Και θα είσαι βασιλεύς εις το μεγαλύτερο τμήμα του Ισραηλιτικού λαού. Εάν δε σύ τηρήσεις όλα όσα εγώ σε διατάσω και πορευθείς εις τους δρόμους των εντολών μου και κάμεις το ορθόν ενώπιόν μου, Εάν τηρήσει δηλαδή και φυλάξει τα σεντολά και τα προστάγματα μου, όπω ετήρησε να φτάσει ο δούλο μου ο Δαβίδ, εγώ θα είμαι μαζί σου και θα στερεώσω τον βασιλικό σου οίκον, όπω υπεσχέθηκα και εστερέωσα αυτόν δια τον Δαβίδ. Όταν ο Σολομόν έμαθε τα γεγονότα αυτά, ή θέλησε να θανατώσει τον Ιεροβοάμ. Αυτός όμως εδραπέτευσε αμέσω εις την Αίγυπτον προς τον βασιλέα της Αιγύπτου Σουσακίμ. Έμεινε δε εκεί μέχρι τη ημέρας που απέθανε ο Σολομών. τα υπόλοιπα δε από τους λόγους του Σολομόντος και όλα όσα αυτός έκαμε και όλη η σοφία του ιδού δεν είναι γραμμένα αυτά εις βιβλίων το οποίον επιγράφεται ρήματα Σολομόντος το χρονικόν δε διάστημα κατά το οποίον ο Σολομόν ευασίλευσεν εις την Ιερουσαλήμ επί όλου του Ισραηλιτικού λαού ή το τεσσαράκοντα έτη. Ο Σολομόν απέθανε και ανεπάφθη με τους προπάτορας αυτού. Έθαψαν δε αυτόν εις την πόλην Δαβίδ του πατρός του. Ο Ιεροβοάμ, ο Ιωσναβάτ, Ναβάτ, ο οποίος ευρίσκεται ακόμη εις την Αίγυπτον, όπου είχε δραπετεύσει για να αποφύγει την εκτέλεσή του από το Σολομώντα, κι έμενε εκεί, όταν επληροφορήθη τον θάνατον του Σολομόντος, επήρε κατεύθυνσιν προς την πόλη του, εις την χώραν Σαριρά, η οποία βρίσκεται εις το όρος Εφραίμ. Έτσι δε, ο βασιλεύς Σολομών απέθανε και ανεπάφθη με τους προπάτορας αυτού. έγινε δε βασιλεύς ανταυτού ο Υιός του ο Ρόβο Αμ. Κεφάλαιον 12 Αφθάδης απάντησης του Ροβο Αμ προς τον λαόν Στίχη 1 έως 15 Διχασμός του Βασιλείου Στίχη 16 έως 24. Η δολολατρική παρέκκληση του Ιεροβουάμ και του λαού του. Στοίχη 25 έως 33. Ο βασιλεύς Ιεροβοάμ μετέβει στην πόλη Σίκιμα, διότι εκεί είχαν έλθει όλοι οι Ισραηλίτε για να τον ανακηρύξουν ως βασιλέα των 12 φυλών ο Ιεροβοάμ, ο Υιός του Ναβάτ, ο οποίος ήτου ακόμη στην Αίγυπτον, όπου είχε καταφύγει για να διαφύγει την οργή του Σολομόντος, όταν επληροφορήθη αυτά τα γεγονότα, επέστρεψε από την Αίγυπτον και ήλθε εις την πατρίδα του. Έστειλαν δε Ισραηλίτε και προσεκάλεσαν αυτόν στην την των. ο Ιεροβοάμ προσήλθε πράγματι εκεί όπου ήταν η συγκέντρωση όλων των Ισραηλιτών. Αντιπρόσωποι δε όλου του λαού και μάλιστα των δέκα φυλών ομίλησαν προς τον Ροβοάμ και του είπαν «Ο πατήρ σου κατεβάρινεν ημάς με σκληρών ζυγών. Σύ, σε παρακαλούμεν, ανακούφισε μας τώρα από τη σκληρά αυτή δουλεία που μας είχε επιβάλει ο πατήρ σου και από τον βαρύν αυτών ζυγών τον οποίον επέβαλεν η ημάς. Εμείς δε προθύμως θα γίνομεν δούλη σου. Ο Ροβάμα πίντησε προς αυτούς. Πηγαίνετε τώρα και μετά τρεις ημέρας επιστρέψατε προς εμέ. Εκείνοι πράγματι απήλθον. Ο βασιλεύς ρώτησε τους πρεσβυτέρους, οι οποίοι ήσαν σύμβουλοι του πατρός του, καθόν χρόνον ακόμη εκείνος εζούσε και τους είπε «Πώς και τι με συμβουλεύετε εσείς να απαντήσω εις τον λαών αυτών περί των ζητημάτων των? οι πρεσβύτεροι του απήντησαν και είπαν «Εάν κατά την ημέραν αυτήν προσφέρεις αυτήν την εκδούλευση εις τον λαόν σου και εξυπηρετήσεις αυτούς και ομιλήσεις προς αυτούς λόγους καλοσύνης, αυτή θα είναι δούλους σου εις όλα στα σημέρα στη ζωή σου». Ο Ροβοάμ όμως εγκατέλειπε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων και δεν έδωσε καμίαν σημασία εις αυτά που εκείνοι τον είχαν συμβουλέψει. Εζήτησε δε την συμβουλή μερικών νεαρών με τους οποίους είχαν ανατραφεί και οι οποίοι συνεχώς τον περιεστήχιζαν και του ρώτησε «Σεις, τι με συμβουλεύετε να απαντήσω εις τους εκπροσώπους του λαού οι οποίοι είπαν προσεμέ; ανακούφισέ μας από τον ζυγόν τον οποίον έχει επιβάλει ο πατήρ σου εις ημάς. Οι νεαροί εκείνοι οι οποίοι είχαν μεγαλώσει μαζί με αυτόν και τον περιεστήχιζαν συνεχώς του είπαν «Αυτά θα απαντήσεις εις τους αντιπροσώπους αυτούς του λαού οι οποίοι σου είπαν «Ο πατέρας σου κατεβάρινε ημάς με σκληρών ζυγών και τώρα σε παρακαλούμε ελάφρος αίμας από Αυτόν. Αυτά λοιπόν θα απαντήσεις σε εκείνους. Το μικρότερο μου δάκτυλο είναι παχύτερον και ισχυρότερον από την μέση του πατρός μου. Και να το νόημα των λόγων μου. Ο πατήρ με επέβαλνε πάνω σας σαν σαμάρι βαρύν ζυγόν εγώ θα προσθέσω και θα κάμω βαρύτερον των ζυγών σας. Ο πατήρ μου σας ετιμώρησε με απλά μαστίγια. Εγώ θα σας τιμωρήσω με αγκαθωτά μαστίγια. Κατά την τρίτην ημέραν προσήλθον αντιπρόσωποι των δέκα φυλών προς τον βασιλέα Ροβάμ, όπως είχε παραγγείλει σε αυτούς ο βασιλεύς λέγον να επανέλθετε εις εμέ κατά την τρίτη ημέραν. Ο βασιλεύς Ροβοάμ απήντησε προς αυτούς με τρόπον σκληρών. Κατεφρόνησε ο Ροβοάμ την συμβουλή των πρεσβυτέρων, όσα εκείνοι τον είχαν συμβουλεύσει, και ομίλησε προς αυτούς, σύμφωνα με την βουλή των νεαρών, λέγον «Ο πατήρι μου σας ευάρινε με σκληρών ζυγών» Εγώ θα προσθέσω και θα κάμω βαρύτερον των ζυγόν σας. Ο πατήρ μου σας ετιμορούσε με μάστιγας. Εγώ θα σας τιμωρώ με μάστιγας αγκαθοτάς. Έτσι δε, ο βασιλεύς δεν έδωσε προσοχήν. Δεν δέχθη την παράκληση του λαού διότι τούτο ή το και τροπή των πραγμάτων υπό του Κυρίου, ώστε να εκπληρωθεί ο λόγος του τον οποίον είπε ο Κύριος δια του Αχιά, του Σιλονίτου, προς τον Ιεροβοάμ, των Ιών του Ναβάτ. Εδέκα φιλέ του Ισραήλ, όταν επληροφορήθησαν ότι ο βασιλεύς δεν εδέχθη την παράκλησή των, απήντησαν προς τον βασιλέα και του είπων, «Τι μερίδιον και ποιαν σχέση μπορεί να έχουμε εμείς με τους απογόνους του Δαβίδ, καμίαν κοινήν κληρονομίαν δεν έχουμε με τους απογόνους του Δαβίδ, του Ιού Ιεσέ. Και τώρα σεις, εδέκα φιλέ του Ισραήλ, «Επανέλθετε εις τα σκατοικία σας». Σίδερο απόγονε του Δαβίδ, πείμανε μόνον την φιλήν σου. Εδέκα φιλέ του Ισραηλιτικού λαού επέστρεψαν εις τα σκατοικία Έπειτα από τα γεγονότα αυτά, ο βασιλεύς Ροβουάμ έστειλε δια προς τα δέκα φιλάς τον Αδονιράμ ο οποίος ήταν το των αχθοφορικών έργων. Αυτόν όμως οι Ισραηλίτε τον ελιθοβόλισαν και τον εφώνευσαν. Μόλις δε ο ίδιος ο βασιλεύς Βοάμ επρόλαβε να ανέβει στο άρμα του και να καταφύγει η Ιερουσαλήμ. Έτσι Απεστάτησαν εδέκα φιλέ του Ισραήλ από τον βασιλικό οίκον του Δαβίδ ως την ημέραν αυτήν. Όταν δε δέκα φιλέ του Ισραηλιτικού λαού, επληροφορήθησαν ότι επανήλθεν από την Αίγυπτον ο Ιεροβοάμ, έστειλαν και τον προσεκάλεσαν στην συγκέντρωσή των και τον ανεκήριξαν βασιλέα επί των δέκα φιλών. Έτσι δε δεν απέμειναν με την οικογένεια Δαβίδ υπό την βασιλείαν του Ρόβοαμ ή μη μόνον εφιλέ του Ιούδα και του Βενιαμίν. Ο βασιλεύς Ρόβοαμ εισήλθε κατόπιν αυτών εις την Ιερουσαλήμ και συνεκέντρωσε όλους τους άνδρας των φιλών Ιούδα και Βενιαμίν οι οποίοι ήσαν ικανοί να πολεμήσουν 120.000 άνδρας για να πολεμήσει εναντίον των δέκα φυλών του Ισραηλιτικού λαού με τον σκοπό να επιστραφεί και αποδοθεί η βασιλεία εις τον Ροβάμ, τον ιών του Σολομόντος. Τότε ομίλησε ο Κύριος προς τον Σαμέαν, άνθρωπον του Θεού και του είπε « Υπέ εις βασιλέα Ροβοάμ, τον ιόν του Σολομόντος, και εις όλην την φιλήν του Ιούδα και του Βενιαμίν, όπως επίσης και προς όσους εκ των άλλων φιλών ευρίσκονται μαζί Τον τα εξής. Αυτά διατάσει ο Κύριος. Δεν θα κάμετε εκστρατείαν και δεν θα πολεμήσετε εναντίον των αδελφών σας των δέκα φυλών του Ισραήλ. Ο καθένας σας θα επανέλθει στον οίκον, διότι κατόπιν η μου αποφάσεως επραγματοποιήθη το γεγονός της αποσπάσεως των δέκα φυλών. Ε δύο φυλέ Ιούδα και Βενιαμίν υπήκουσαν εις την εντολή του Κυρίου και σύμφωνα με αυτήν αιματέωσαν την εκστρατεία των εναντίον των δέκα φυλών. Ο βασιλεύς Σολομών εκοιμήθη με τους προπάτορας αυτού και ετάφη εις τους προγονικούς τάφους εις την πόλη Δαβίδ. Έγινε δε ανταυτού βασιλεύς της Ιερουσαλήμ ο γιος του Ροβοάμα εις ηλικίαν 16 ετών. Επί δώδεκα έτη βασίλευσε εις την Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομάζεται Ναανάν. Ή το του Ανάν, Ιού του Ναάς, των Αμονιτών. Ο Ροβοάμ διέπραξε πονηρίας ενώπιον του Κυρίου και δεν επορεύθη κατά την οδόν του Δαβίδ, του πατρός του. Εζούσε τότε κάποιος άνθρωπος, καταγόμενος από την ορεινή περιοχή της φυλής του Εφραίμ, δούλος του Σολομόντος. Αυτός ονομάζεται Ιεροβουάμ. Η μητέρα του δε ονομάζεται Σαριρά και η τογινή Πόρνη. Αυτόν ο Σολομών είχε διορίσει απόπτην επί των μεταφορών, για να επιβλέπει εις τα σαγκαρία των ανδρών της φυλής του Ιωσήφ. Ανοικοδόμησεν αυτός τότε τη εντολή του Σολομόντος, την πόλη Σαριρά, εις την ορεινή περιοχή της φυλής Εφρέμ, και είχε υπό την δικαιοδοσία του 300 πολεμικά άρματα. Αυτός επίσης ανοικοδόμησε και το φρούριον της Ιερουσαλήμ με αγκαρίας των ανδρών της φυλής εφρέμ. Επέβλεπε δε και απεπεράτωσε και την οχύρωση της πόλεως Δαβίδ. Αυτός λοιπόν υπερηφανεύεται το για τα έργα του και φιλοδοξούσε να γίνει βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού. Ο Σολομών, όταν επληροφορήθη τας επιδιώξει και φιλοδοξία αυτάς του Ιεροβοάμ, εζήτησε να τον συλλάβει και να τον θανατώσει. Αυτός δε, φοβηθής, εδραπέτευσε και κατέφυγε εις τον Σουσακίμ, βασιλέα της Αιγύπτου, κοντά στον τον οποίον παρέμεινε έως ότου απέθανε ο Σολομών. Ο Ιεροβοάμ επληροφορήθη στην Αίγυπτον όπου παρέμενε τον θάνατον του Σολομόντος. Ήλθε τότε και ομίλησε προς τον Σουσακίμ, βασιλέα της Αιγύπτου λέγον. δώσ' μου την άδεια να φύγω, για να επανέλθω κι εγώ στην πατρίδα μου. Είπε προς αυτόν ο Σουσακίμ, ζήτησέ μου ως δώρον κάτι, για να σου το προσφέρω και να μην αναχωρήσεις. Ο Σουσακίμ έδωσε εις τον Ιεροβοάμ, ο σύζυγον, την Ανώ αδελφήν πρεσβυτέραν της Θεκεμίνας, συζύγου του βασιλέως. Αυτή εθεωρεί το επίσημος μεταξύ των θυγατέρων του Φαραώ. Εγέννησε δε εις τον Ιεροβοάμ Ιών, ο οποίος ονομάστη Αβιά. ο Ιεροβοάμ παρεκάλεσε επ μόνος τον Σουσακίμ λέγον «Είναι ανάγκη οπωσδήποτε να μου δώσεις την άδεια να φύγω». Ο Ιεροβοάμ ανεχώρησεν από την Αίγυπτον και ήλθεν στην την πόλη Σαριρά, -Η, η οποία βρίσκεται εις το όρος Εφραίμ. Εκεί δε, συνηθρίστη, προς υποδοχήν του όλοι οι φιλοί του Εφραίμ. Ο Ιεροβάμ κατεσκεύασε εκεί ένα οχυρωματικό έργο. Το μικρό παιδί του Ιεροβάμ ισθένησε από μίαν επικίνδυνο και βαρύαν ασθένεια. Ο Ιεροβάμ απεφάσισε να ρωτήσει τον Θεόν για την υγεία του παιδιού του και είπε προς την Ανώ τη γυναίκα του, «Σήκω, πήγαινε και ρώτησε τον Θεόν για το παιδί μας, εάν θα ζήσει από την ασθένειάν του αυτήν». Ιστιν σιλόμ έζουσε ένας άνθρωπος, ο οποίος ονομάζεται Αχιά. το ηλικίας εξήκοντα ετών, και ο Θεός ομιλούσε μαζί Του. Είπεν ο Ιεροβοάμ εις την γυναίκα Του. Σήκω, πάρε μαζί Σου δια των άνθρωπων αυτών του Θεού άρτους και κουλούρια. Διαδέ τα τέκνα Του, πάρε ξηράν σταφίδα και μία στάμνα μέλι. Η σύζυγος εσηκώθη επήρε μαζί της άρτους, δύο κουλούρες, σταφίδα και μίαν στάμναν μέλι δια τον Αχιά. Ο άνθρωπος αυτός ή το γέρον και οι οφθαλμοί του έβλεπαν θαμπά. Η γηνή του Ιεροβάμ ανεχόρισεν από την Σάριρα και ήλθε προς αυτόν. όταν δε η γηνή αυτή εισήρχετο εις την Σιλό προς τον Αχιά, αυτός είπε προς τον υπηρέτη του, «Έβγα από την οικία και θα συναντήσει την Ανώ, την σύζυγον του Ιεροβοάμ, και είπε αυτήν, «Πήγαινε εις τον Αχιά και μη χασομερίσεις εκεί, διότι αυτά λέγει ο Κύριος» θα στείλω εναντίον σου σκληράς θλίψης. Η Ανώ παρουσιάστη εν τούτης εις τον άνθρωπον του Θεού και ο Αχιά είπε προς αυτήν «Προς ποιον σκοπόν μου έφερες άρτους, ταφίδα, κουλούρας και στάμναν με μέλι» Αυτά δεν θα αλλάξουν την βουλήν του Θεού, διότι αυτά λέγει ο Κύριος. Ιδού, σύ θα φύγει από εμέ, και όταν θα εισέρχεσαι στην πόλη Σαριρά, εδούλες σου θα εξέλθουν προς συνάντησή σου και θα σου είπουν, το παιδί απέθανε. Διότι αυτά λέγει ο Κύριος. Ιδού εγώ θα εξολοθρεύσω από την οικογένεια του Ιεροβάμ κάθε αρσενικόν. Όσοι δε εκ της οικογενείας του Ιεροβάμ θα αποθάνουν στην πόλη, θα φαγωθούν από τα σκυλιά. Όσοι δε θα αποθάνουν στους αγρούς, θα φαγωθούν από τα πτηνά του ουρανού. Διαδέτο το πεδίο θα πενθήσουν και θα ολολήξουν λέγοντες «Αλίμονον Κύριε». Δια το πεδίο όμως αυτό κάτι καλόν θα γίνει εκ μέρους του Κυρίου, ότι δηλαδή δεν θα φαγωθεί το σώμα του από τα σκυλιά. Η γυναίκα ανεχώρησε από τον Αχιά όταν ήκουσε αυτά μόλις δε εισήλθεν εις σαριρά, το πεδίο απέθανε και εξήλθαν εδούλε προς προϋπάντησήν της, ολολίζουσε με μεγάλην φωνήν. Ο Ιεροβουάμ επήγεν εις τα Σίκημα, εις το όρος Εφραίμ. Εκεί δε συνεκέντρωσε τας δέκα φυλάς του Ισραήλ. αλλά εκεί επορεύθη και ο Ροβοάμ, ο Υιός του Σολομόντος. Εδώθη όμως εκ μέρους του Κυρίου εις τον Σαμέαν τον Ελαμίτην η εξής εντολή. Πάρε μαζί σου ένα καινούριο ημάτιον το οποίο ακόμη δεν έχει μπει στο νερό σχίσε το εις 12 κομμάτια και θα δώσεις στον Ιεροβοάμ τα δέκα κομμάτια και θα του υπείς. Αυτά λέγει ο Κύριος. Πάρε για τον εαυτόν σου δέκα κομμάτια για να τα φορέσεις. Ο Ιεροβοάμ τα επήρε. Ο Σαμέας προσέθεσε. Αυτά λέγει ο Κύριος για τα δέκα φυλάς του Ισραηλιτικού λαού. Εδέκα φιλέ του Ισραηλιτικού λαού είπαν προς τον Ροβοάμ τον ιών του Σολομόντος. Ο πατέρας σου κατέστησε βαρύν τον ζυγόν επάνω μας, διότι επλήθυνε τας πολυδαπάνου τροφάς της τραπέζης του. Τώρα, εάν σύ ελαφρύνεις τον ζυγόν αυτόν εις ημάς, θα είμεθα δούλη σου». Ο Ροβάμ είπε προς τον λαόν, «Έπειτα από τρεις ημέρας θα δώσω απάντηση». Ο Ροβάμ έστειλε τους δούλους του και είπε, «Φέρετε ενώπιόν μου τους πρεσβυτέρους, για να ζητήσω την γνώμη, ώστε να γνωρίζω τι θα αποκριθώ εις τον λαόν κατά την τρίτη ημέρα». Οι πρεσβύτεροι ήλθον, ο δε Ροβουάμ εγνωστοποίησαν εις αυτούς τι του είχε προτείνει ο λαός. Οι πρεσβύτεροι του λαού του απήντησαν. Ορθώς ομίλησε προς εαυτόν ο λαός. Ο ροβάμ όμως απέριψε την συμβουλή των πρεσβυτέρων διότι δεν του εφάνει αρεστή και έστειλε ανθρώπους οι οποίοι έφεραν ενώπιόν του τους νεαρούς που είχαν ανατραφεί μαζί του και τους είπε Αυτά και αυτά μου είπε ο λαός των δέκα φυλών για τον απεσταλμένον του. Οι νεροί συντροφοί του του είπαν «Έτσι θα απαντήσεις προς τους απεσταλμένους του λαού. Το μικρό μου δάκτυλο είναι παχύτερο από την μέση του πατρός μου. Ο πατέρας μου σας εμαστίγωνε με απλά μαστίγια. Εγώ όμω θα κατεξουσιάσω επάνω σας μαστιγόνων με μαστίγια που θα έχουν αγκάθια. Αυτή η συμβουλή ήρεσε εις τον Ροβοάμ, ο οποίος έτσι και απήντησε εις τον λαόν, όπως τον συνεβούλευσαν οι νεαροί σύντροφοί του. Τότε δέκα φιλέ του Ισραηλιτικού λαού, ω σαν να ήσαν ένα άνθρωπο, είπαν ο ένα ει τον άλλον με κραυγή δυνατήν. Δεν υπάρχει καμία σχέση και κανένα μερίδιον κληρονομία μα με τον Δαβίδ, τον Ιόν του Ιεσέ. Έκαστο λοιπόν από του Ισραηλίτε, α επανέλθει στο σπίτι του. Διότι ο άνθρωπο αυτό, ο Ροβάμ, δεν πρέπει να είναι ούτε βασιλεύς μας, ούτε αρχηγός μας. Ο λαός των δέκα φυλών του Ισραήλ διασκορπίστη από τα σίκιμα και ο καθένας ήλθε προς το σπίτι του. Ο δέρο Βουάμ επρόλαβε και ανεχώρησε. Απ' εκεί ανέβη στο άρμα του και επανήλθε στην Ιερουσαλήμ. Οικολούθησαν δε αυτόν όλοι οι φιλοί του Ιούδα και όλοι οι φιλοί του Βενιαμίν. Κατά το έτος αυτό ο Ροβάμ συνεκέντρωσε όλους τους άνδρας πολεμιστάς της φιλής του Ιούδα και της φιλής του Βενιαμίν και απεφάσισε να εκστρατεύσει εναντίον του Ιεροβοάμ εις την πόλη Σίκιμα. Εδώθη όμως προς τον σημαίαν των άνθρωπων του Θεού Εντολή εκ μέρους του Κυρίου, ο οποίος του είπε «Εις τον Ροβουάμ, τον βασιλέα του Ιούδα, και προς όλην την φυλήν του Ιούδα και την φυλήν του Βενιαμίν, και προς όλους όσους από τα δέκα φυλάς έμειναν μαζί του», είπε τούτο. Αυτά λέγει ο Κύριος. Δεν θα εκστρατεύσετε και δεν θα πολεμήσετε τους αδελφούς σας, τους Ισραηλίτας. Ο καθένας να επιστρέψει στο σπίτι του. Διότι εγώ επέτρεψα να πραγματοποιηθεί το γεγονός αυτό. Αυτοί ήκουσαν και υπήκουσαν στην την εντολή του Κυρίου και συνεκρατήθησαν, ώστε να μην εκστρατεύσουν όπως τους είχε είπε ο Κύριος εναντίον των δέκα φυλών». Ο Ιεροβουάμ οχύρωσε την πόλη Σίκιμα που ευρίσκεται εις το όρος Εφραίμ και κατοικούσε εις αυτήν. Από εκεί εξήλθε και οχύρωσε και την πόλη Φανουήλ. Ο Ιεροβουάμ εσκέφθηκε είπε καθεαυτόν. Ιδού υπάρχει τώρα φόβος να επανέλθει η βασιλεία εις την οικογένεια του Δαβίδ αυτό θα γίνει εάν μεταβεί ο λαός των Ισραηλιτών εις Ιερουσαλήμ για να προσφέρει θυσίαν τον ναόν του Κυρίου. Εκεί υπάρχει φόβος να επιστραφεί η καρδία του λαού προς τον Κύριον των Θεών και προς τον βασιλέα αυτών, τον Ροβοάμ, βασιλέα Ιούδα, οπότε εμέ θα, θα θανατώσουν. Ο βασιλεύς Ιερό Βαμ, για να προλάβει αυτό το ενδεχόμενο, επορεύθη και κατεσκεύασε δύο δαμάλεις χρυσάς και είπε προς τον λαόν. Επί αρκετών χρόνων επηγαίνατε ως τώρα εις την Ιερουσαλήμ, για να τον Θεόν. Ιδού όμως οι θεοί σου, Ισραηλιτικέ λαέ, οι οποίοι σε έβγαναν από την Αίγυπτον. την μίαν από τα χρυσά δαμάλη έθεσε ει την πόλη Βεθήλ, την δε άλλην έδωσε ει την πόλη Δαν. Η πράξη αυτή του Ιεροβοάμ έγινε να φορμή να παρασυρθεί ο λαό ει μεγάλη αμαρτία. Διότι ο λαό μετέβαινε να προσκυνήσει την μίαν χρυσή δάμαλη, η οποία βρίσκεται ει την Βεθήλ, και την άλλη η οποία βρίσκεται το Ισδάν. Έτσι δε εγκατέλειψαν τον ναόν του Κυρίου. Ο Ιεροβουάμ κατεσκεύασε επιπλέον ναούς εις τους υψηλούς τόπους και καθιέρωσε ως ιερείς μερικούς από τον λαόν οι οποίοι δεν κατήγοντο από τη φυλή Λεβή. Ο Ιεροβουάμ καθιέρωσε επίσης και μίαν εορτήν κατά την δεκάτην 5η ημέραν του ογδό μηνός, ομοίαν με την εορτή της κοινοπηγίας που εορτάζεται εις το βασίλειον του Ιούδα, εις την Ιερουσαλήμ. Κατά την ημέραν αυτήν, ο Ιεροβάμ ανέβη στο θυσιαστήριον όπου είχε κάμει εις τη Βεθήλ, για να προσφέρει θυσίαν εις τας δαμάλης, τα οποίας είχε κατασκευάσει εις τους ευκτηρίους δε εκεί οίκους, εγκατέστησε και τους ιερείς, τους οποίους ο ίδιος είχε αναδείξει. Ο Ιεροβάμ λοιπόν ανέβη στο θυσιαστήριο που είχε κατασκευάσει κατά την δεκάτην πέμπτην ημέραν του ογδόου την εορτήν της κοινοπηγίας, την οποίαν αυτός διεμόρφωσεν όπως ήθελε. όρισε λοιπόν αυτήν την εορτήν δια τους Ισραηλίτας και τόλμησε να ανέλθει ο ίδιος εις το θυσιαστήριον για να προσφέρει θυσίαν. Κεφάλαιον 13 Βαρύ κατά του Ιεροβοάμ Στίχη 1 έως 10 Σκληρά τιμωρία εις τον παρακούσαντα άνθρωπο του Θεού, στίχη 11 έως 34. Ιδού όμως ότι κατά την ώρα εκείνη ένας άνθρωπος του Θεού που το από την Ιουδαίαν, ήλθεν κατόπιν διαταγής του Θεού εις την πόλην Βεθήλ. Ο Ιεροβάμ το όρθιος εκεί επί του θυσιαστηρίου έτοιμος να προσφέρει θυσίαν. Ο άνθρωπος του Θεού, κατ' εντολήν του Κυρίου, προσεφώνησε το θυσιαστήριον και είπε «Θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, αυτά λέγει ο Κύριος. Ιδού θα γεννηθεί κάποιος από τους απογόνους του Δαβίδ, του οποίου το όνομα θα είναι Ιωσίας» αυτός θα σφάξει επάνω σε τους ιερείς των υψηλών τόπων, εκείνους που θυσιάζουν εισέ, και θα καύσει ωστά ανθρώπων επάνω σου. Και εις πίστοση του μελλοντικού γεγονότος της ημέρας εκείνης, θα δώσω τώρα αμέσω ένα θαυματουργικό σημείον. Ιδού το θυσιαστήριον διαρρήγνεται, και θα χυθεί η λιπαρά τέφρα των θυσιαζομένων ζώων που ευρίσκεται εις αυτό. Όταν ο βασιλεύς Ιεροβοάμ ήκουσε τα λόγια αυτού του ανθρώπου του Θεού, ο οποίος έτσι μίλησε κατά του θυσιαστηρίου Ισβεθήλ, άπλωσε το χέρι του από το θυσιαστήριον λέγον «Συλλάβετε αυτόν». και ειδού το χέρι του το οποίον άπλωσε εναντίον του ανθρώπου του Θεού, έμεινε ξερόν και δεν μπορούσε να το επαναφέρει στην θέση του. Το δε αστήριον διεράγει πράγματι την ώρα εκείνη και εχήθη η λιπαρά στάκτη από το θυσιαστήριον σύμφωνα με το σημείο το οποίο έδωκεν ο άνθρωπος του Θεού κατόπιν εντολής του Κυρίου. Ο βασιλεύς Ιεροβουάμ είπε τότε εις τον άνθρωπον του Θεού. Παρακάλεσε τον Κύριον των Θεόν σου να αποκατασταθεί η γης η χείρ μου και να επανέλθει στην την θέση της. Ο άνθρωπος του Θεού παρεκάλεσε τον Κύριον και η ξηρανθήσα χύρ απέκτησε την υγεία της όπως και πριν και επανήλθε στην την θέση της. ο βασιλεύς παρεκάλεσε τον άνθρωπο του Θεού και του είπε «Έλα εις το σπίτι μου, δείπνησε και θα σου δώσω και κάποιο δώρο». Ο άνθρωπος όμως του Θεού είπε προς τον βασιλέα «Και αν ακόμη μου δώσεις το ίμιση από το ανάκτορόν σου, δεν πρόκειται να έλθω μαζί σου να φάγω φαγητόν, ούτε να πιω είδωρ από τον τόπον αυτόν, διότι έτσι ρητό ο κύριο με διέταξε και μου είπε: Να μην φάγει άρτον και να μην πει είδωρ, και επανερχόμενο ει την πατρίδα σου, να μην επανέλθει από τον ίδιο δρόμον». Ο άνθρωπο του Θεού έφυγε πράγματι διάλυσο και δεν επέστρεψε από τον ίδιον δρόμο τον οποίον είχε να ακολουθήσει ερχόμενος εις Βεθήλ. Εκεί στην Βεθίλ κατοικούσε ένας γέρον προφήτης. Ήλθον λοιπόν προς αυτόν τα παιδιά του και του διηγήθησαν όλα τα έργα τα οποία είχε κάνει ο άνθρωπος του Θεού εις την Βεθήλ κατά την ημέραν εκείνην, όπως επίσης και τους λόγους τους οποίους είπεν εις τον βασιλέα. Εκίνησαν δε το ενδιαφέρον του πατρόστον δια των άνθρωπον αυτών του Θεού. Ο πατήρ των του συρώτησε λέγον «Από ποιαν οδόν επορεύθη ο άνθρωπος του Θεού» Τα παιδιά του έδειξαν την οδόν από την οποία είχε αναχωρήσει ο άνθρωπος του Θεού, που είχε έλθει από την φυλήν Ιούδα. Είπε τότε εις τα παιδιά του, «Σαμαρώσατε μου τον όνον, και σαμάρωσαν δι' αυτόν τον όνον, επί του οποίου και εκάθισε». επορεύθη δε ο πίσω από τον άνθρωπον του Θεού και τον συνήντησε να κάθεται κάτω από την δρύν και του είπε «Αλήθεια, σύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού που ήλθες από την φιλήν Ιούδα» Εκείνος του είπε «Εγώ είμαι» Λέγει προς Αυτόν «Έλα μαζί μου να φάγεις άρτον» ο άνθρωπος του Θεού της φυλής Ιούδα είπε «Δεν δύναμε να επιστρέψω μαζί σου και ούτε να φάγω άρτον, ούτε να πιω νερό από τον τόπον τούτο, διότι έτσι με διέταξε ο Κύριος. Ούτε ψωμί θα φάγεις εκεί, ούτε νερό θα πιεις, ούτε θα επιστρέψεις εις την πατρίδα σου από τον ίδιον δρόμον, δια του οποίου ήλθες εις την Βεθήλ.